Συνέχεια στο δελτίο, η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης που προβλέπεται στη συμφωνία με τα προαπαιτούμενα αναμένεται να φέρει πτώσεις στις τιμές των φαρμάκων τόσο στα πρωτότυπα όσο και στα γενώσιμα. Οι φαρμακοβιομηχανίες πάντως υποστηρίζουν ότι οι μειωμένες τιμές θα δημιουργήσουν ελλείψεις στην αγορά. Μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων επιφέρει το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με αυτό, οι τιμές σε πρωτότυπα φάρμακα μειώνονται συμπαρασύροντας και τις τιμές των γενοσίμων. Συγκεκριμένα, οι τιμές των φαρμάκων που είναι πρωτότυπα αλλά έχει περάσει η περίοδος προστασίας των δεδομένων τους, είτε μειώνονται στο 50% της τιμής που είχαν όταν ήταν σε καθεστώς προστασίας, είτε πέφτουν στο μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με το ποια είναι σε κάθε περίπτωση η χαμηλότερη τιμή. Η διαπραγμάτευση με τους δανειστές που πιέζουν για περαιτέρω μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης συνεχίζεται. Πάντως, το επόμενο δελτίο τιμών που αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο θα βγει με βάση υπουργική απόφαση του περασμένου Σεπτεμβρίου, διαβεβαιώνουν κύκλοι του Υπουργείου Υγείας. Ήταν στοιχείο της συμφωνίας, ήταν προαπαιτούμενο που πλέον νομοθετείται. Ωστόσο, το νέο δελτίο τιμών έχει ήδη δρομολογηθεί και θα εκδοθεί με βάση την υπουργική απόφαση του περασμένου Σεπτεμβρίου που υπέγραψε ο Υπηρεσιακός Υπουργός Υγείας. Ενδεχόμενες περαιτέρω μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων προκαλούν την αντίδραση της φαρμακοβιομηχανίας. Εκπρόσωποι της κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι καλά και φθηνά φάρμακα μπορεί να εξαφανιστούν από την ελληνική αγορά. Περαιτέρω μείωση της δαπάνης μέσω των τιμών, που το Υπουργείο υπολογίζει 3-4%, μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις και παρενέργειες που δυνητικά μπορεί να φτάσουμε και σε ελλείψεις φαρμάκων. Ενώ αν ελεγχθεί ο όγκος, που πάλι θα έχουμε εξορθολογισμό της δαπάνης, θα υπάρχει ισορροπία και πάλι θα υπάρχει μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και τα προϊόντα τα οποία δεν αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία δεν ανακοστολογούνται.